Σίγουρα, κοίταξα να σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε σήμερα την ομιλία Ζελένσκι στο Κοινοβούλιο της Εσθονίας, μια από τις βαλτικές χώρες. Έχει μιλήσει στα άλλα δύο, και στις Λετωνίας και στις Λιθουανίας. Επανέλαβε το αίτημα φυσικά για όπλα. Βασικό, μια και η κατάσταση χειροτερεύει, όπως ξέρει Δημήτρη, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ουκρανία, σε αυτό που ονομάζεται Ντονμπάς, δηλαδή στον Ντόνετς και στο Λουκάνσκ, σύν τη Μαριούπολη, νοτιότερο άκρο της επαρχίας Ντόνετσκ. Επίσης, έχουμε τον πρόεδρο της Πολωνίας μαζί με τους πρωθυπουργούς των τριών βαλτικών κρατών, Λιθουανίας, Λετωνίας και Εσθονίας, στα χνάρια του Τζόνσον, όπως λέω εγώ, με επίσκεψη στο Κίεβο, όπως έκανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Βρετανός πρωθυπουργός, σε ενίσχυση κυρίως και της αλληλεγγύης. Αλλά και αυτό μπορώ να σου πω, επειδή ήμουν χθες σε μια σύνοδο 24 ώρων στο Βουκουρέστι, έχουμε τα εξής. Ψάχνουν Βρετανοί, Αμερικανοί, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτή τη στιγμή έχουν πέσει χημικά αέρια, δηλαδή νευροπαραλυτικά ή οτιδήποτε άλλο φωνικά αέρια στην Μαριούπολη κυρίως, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Υπάρχουν καταγγελίες, Θανάση. Μπράβο. Υπάρχουν, κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο να ανοιχθευτούν τα συγκεκριμένα, διότι επειδή ξέρω τις περιπτώσεις του Ιράκ στους Κούρδους και από τη Συρία το 16-17, μια και η Ρωσία με τη Δαμασκό, με τη Συρία τότε χρησιμοποίησαν χημικά αέρια κατά αμάχων και κατά αντικαθεστώτικων ανταρτών, η ανοιχνευσιμότητα γίνεται, αλλά πρέπει να έχει παρουσία στην περιοχή. Και όπως ξέρεις, Δημήτρη, τα παρακολουθείς, η Μαριούπολη είναι χαοτική κατάσταση και στο κέντρο και στα προάστια, και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή ανεξάρτητη παρουσία για να ελέγξει με τις ειδικές συσκευές τι ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι το ένα. Κατόπιν τούτου, όπως ξέρεις, υπήρξαν οι πληροφορίες και από το τάγμα της Αζωφικής αλλά και από άλλες δυνάμεις αντίστασης στη Μαριούπολη. Βεβαίως δεν έχουμε μέχρι στιγμής δει και τα συμπτώματα τα οποία είχαν παρατηρηθεί στη Συρία και στο Ιράκ και τα οποία έχουν να κάνουν με τα μάτια, με την ερυθρότητα, με τα αναπνευστικά προβλήματα κλπ. Πάντως, όπως έλεγαν και χθες οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι σε αυτά τα θέματα πολύ ειδικοί, γιατί ξέρεις, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της χρήσης από τους Γερμανούς των αερίων υπερήτη κτλ. Στις μάχες του Ύπρου το 17-18, είναι πολύ, θα λέγανε κανείς, υπερευαίσθητοι στα χημικά και έχουν και καλούς επιστήμονες. Τώρα βοηθούνται, όπως είδα χθες, από Τσέχους, Ρουμάνους και Πολωνούς που έχουν εμπειρία από Ιράκ και Συρία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, Δημήτρη, είναι ότι έρχονται, σύμφωνα με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς τώρα, νέα οπλικά συστήματα στη διάθεση του Ουκρανικού στρατού που βγαίνουν πλέον εκτός των αντιαρματικών και αντιαεροπορικών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πλέον θα σκληρώνουν τα πράγματα και από την Ουκρανική πλευρά, η οποία θα αναπτύξει βαρέα όπλα. Και ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί οι επόμενες 3-4-5 εβδομάδες θα είναι πολύ σκληρές στην Ανατολική Ουκρανία. Το τονίζω, στην Ανατολική Ουκρανία. Τώρα, επίσης, σε ένα από τα πάνελ συζητήθηκε το θέμα, πριν έρθω σε κάποιο πιο πρακτικά, το θέμα Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Το έχουμε πει στην εκπομπή στο σταθμό, ότι είναι πάρα πολύ κοντά οι Φιλανδοί να μπουν στο ΝΑΤΟ. Μιλάμε για διάστημα 3 μηνών από τώρα, να είμαι σαφής, ιδιαίτερα στα τέλη Ιουνίου που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, που τη διοργανώνει φέτος η Ισπανία, σε επίπεδο αρχηγών κρατών εννοώ. Και επίσης αυτή τη στιγμή η Σουηδία έπεται. Σαφώς το φιλανδικό αίτημα είναι πάρα πολύ ισχυρό, γιατί κάπου 68% του πληθυσμού των 5,5 εκατομμυρίων ψυχών της Φιλανδίας θέλουν αυτή τη στιγμή να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Ενώ κάποτε, ξέρεις, η Φιλανδία είχε με το ζόρι 20%. Τώρα η απειλή βεβαίως από τη Ρωσία έχει αυξήσει. Το ίδιο και στη Σουηδία, δεν είναι στο 68, αλλά είναι γύρω στο 50-52. Άρα προφανώς οι δύο αυτές χώρες κινούνται προς το ΝΑΤΟ. Και κλείνω σε αυτά τα εισαγωγικά που συζητήσαμε και χθες με το γεγονός είναι. Εγώ παρατήρησα ένα πράγμα το οποίο επειδή και την Τουρκία στην αρχή της εισαγωγής. Ναι, γιατί βλέπουμε να έτσι έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο πλέον και βλέπουμε να φλερτάρει ανοιχτά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε βεβαίως, επικοινωνία με το Ισραήλ. Βεβαίως, με τη Βρετανία, Καναδά, Γερμανία για να πάρει πίσω οπλικά συστήματα. Τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα, βεβαίως, πάρα πολύ. Στη Σαουδική Αραβία που ετοιμάζει επίσκεψη. Εγώ είδα το εξής, το οποίο εδώ θα πρέπει να το είχε εκμεταλλευτεί η ελληνική πλευρά, ενώ τουλάχιστον στα ΜΜΕ. Είδα, παρατηρείται πάρα πολύ και εκεί το πληροφορήθηκα, γιατί δεν παρακολουθώ κάθε μέρα τουρκικά κανάλια, ότι πολλοί Τούρκοι στρατιωτικοί, ανώτατοι κιόλας, στρατηγοί, ναύαρχοι, πτεράρχοι, βγαίνουν στα τουρκικά κανάλια και κάνουν σφοδρή επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης. Και δικαιολογούν ότι έχει, στην περίπτωση της Ουκρανίας έχει απόλυτο δίκιο η Ρωσία. Δηλαδή, αυτή είναι, ενώ η κυβέρνηση Ερντογάν το παίζει και από εδώ και από εκεί, να είμαι έτσι σαφής, Ιανός δηλαδή, και με τους Ουκρανούς, όπως ξέρεις, μια και τους δίνει πυρομαχικά και μη επανδρομένα αεροσκάφη, αρκετά επιτυχημένες περιπτώσεις, ενώ τα Μπαϊραχτά, τα Β2. Απ' την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν έχει στείλει δυνάμεις για να ενισχύσουν περιοχές οι οποίες, Σλοβακία, Πολωνία κλπ., που έχουν στείλει άλλες χώρες. Αφήνει ανοιχτό τον ενέργειο χώρο.
πολλοί ολιγάρχες Ρώσοι έχουν καταφύγει στην Τουρκία γιατί έχουν τεθεί σε καθεστώς και Ρώσων. Δηλαδή αυτός ο ύπουλος περίεργος και διπρόσωπος ρόλος της Τουρκίας συνεχίζεται. Και θα δεις, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ένας από αυτούς είναι ότι επειδή οι νότιες ακτές της Ουκρανίας, αν πέσει και ο Οδυσσός, λέω αν, έτσι μεγάλο αν, γιατί έχει καλή άμυνα και την έχουν βοηθήσει οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί τελευταίες μέρες. Αν αυτή τη στιγμή, τότε προφανώς με εξαίρεση τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η Τουρκία σαν χώρα του ΝΑΤΟ είναι από αυτή που θα έχει, ας πούμε, εκτεταμένες ακτές και βεβαίως την έχουν ανάγκη οι Αμερικανοί, όπως μου λέγανε, στο θέμα των λιμανιών είναι πολύ καλύτερα από τη Βάρνα ή τη Κωνσταντζα ενώ σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Άρα τα λιμάνια, τα βόρεια, τα Τραπεζούντα, Σαμσούντα κτλ. Όλα αυτά. Το ΝΑΤΟ τα σκέφτεται. Ένα. Δεύτερον, οι Τούρκοι πάντοτε ομά και εκβιαστικά ενεργούν με το θέμα των στενών και είναι το μόνο το οποίο έχουν εφαρμόσει αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει, όπως ξέρεις, Δημήτρη, ο ρωσικός στόλος που είναι στη Συρία και η νότια της Κρήτης δεν μπορεί να γυρίσει στη Μαύρη Θάλασσα τώρα, αλλά ούτε μπορεί να φύγουν από τη Μαύρη Θάλασσα κάποιοι να πάνε να ενισχύσουν τη Συρία. Πάντως, το γεγονός είναι ότι σε ορισμένα πράγματα την έχουν αφήσει αρκετά ελεύθερη. Και συγκριτικά με άλλες χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο μαζεμένες υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Δεν το συζητώ αυτό. Βάζω και άλλες, όπως έχεις δει, από η Αυστραλία, η Ιαπωνία, νέες και Ρώσεις, η Νότια Κορέα χθες νέες και Ρώσεις, η Νέα Ζηλανδία έχει στείλει, όπως έλεγε ένας συνταγματάρχης Νεοζηλανδός στο Βουκουρέστι, έχει στείλει δύο αεροσκάφη μεγάλα, με ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία μέσω Πολωνίας. Δηλαδή βλέπουμε τώρα άλλες χώρες να εμπλέκονται και η Τουρκία εδώ να το παίζει περίεργα και να την αφήνουν να το παίζει και περίεργα, όπως είπες πολύ σωστά. Πώς είναι δυνατόν εμείς να έχουμε πάρει το κόστος της επιλογής μας και κάποιοι οι οποίοι πατάνε με δύο πόδια σε δύο βάρκες, μιλάμε για τους Τούρκους. Μπορεί να μην έχει τη δυνάμεις τώρα για το θέμα της Ουκρανίας και να παίζει αυτόν τον ρόλο τον οποίο λέγαμε, ενώ πριν από 5-6 μήνες είχε στείλει κάτι F-16 στην Πολωνία για να κάνουν αέριες περιπολίες και αστυνόμευση στη Βαλτική. Εμείς δεν έχουμε στείλει αυτές τις αποστολές. Για προφανείς λόγους, βέβαια, και όπως είπε και ο Παναγιωτόπουλος, σήμερα Υπουργός Άμυνας, ότι σε αυτή τη φάση δεν προτίθεται η Ελλάδα να στείλει επιπρόσθετα οπλικά συστήματα, αν και αυτά τα οποία στείλαμε τότε δεν μπορώ να πω ήταν βαρέα όπλα ή κάτι, καταλαβαίνετε. Και αυτό το είπε, γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη δική μας άμυνα. Ναι, βεβαίως έχουμε πρόβλημα εμείς και μην ξεχνάμε αυτή και ο μικρό στρατό έχουμε και εκτεταμένα σύνορα θαλάσσια και στον Εύρο και ευρύτερα. Ας πούμε, αν πεις και η Βουλγαρία δεν έχει, η Τουρκία νέα δεν έχει αυτά τα προβλήματα που έχουμε εμείς και μπορώ να σου πω μάλιστα ότι προχθές στη Φιλιππούπολη στο Πλότβιτ ήρθαν Ολλανδικά F-35 παρακαλώ, για πρώτη φορά F-35 Ολλανδικά από την Ολλανδία για να φυλάξουν τον αέριο χώρο Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, η αεροπορία μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί εμείς έχουμε, επειδή δεν ήταν και Τούρκος μπροστά, δεν έχουμε ας πούμε τέτοιες ευελιξίες, γιατί υπάρχει και ζήτημα με ανατολικό μας γείτονα και μάλιστα σύμμαχο, λέω, από τα οξύμορα της υπόθεσης. Αντιθέτως, ας πούμε, δεν θα ήμουν αρνητικός. Εγώ, σαν αναλυτής, και μόνο να η Ελλάδα να έκανε και πιο πολλά ας πούμε, στην Ουκρανία, γιατί και η Ουκρανία είναι θύμα επίθεσης. Ναι. Το έφερα κάπως έτσι διπλωματικά. Αλλά κύριε Σάντζη, επειδή είναι τα θέματα ανοιχτά, πρώτον στη Μέση Ανατολή, είναι το θέμα του Ιράν, το οποίο ας πούμε η Τουρκία και εκεί λύσεται, τα έχει καλά με σχετικά με το Ιράν, αλλά αν την μπουν οι Αμερικανοί και κάποιοι άλλοι να συνδράμει, προφανώς θα κάνει τα στραβά μάτια στα αμερικανικά αεροπλάνα ή σε οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, έχει μια προσπάθεια τώρα επειδή είχε απομονωθεί, δεν είναι απομονωμένη, με την Σαουδική Αραβία που θα πάει επίσκεψη τώρα μέσα στο Ραμαζάν ο Ερντογάν, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με το Ισραήλ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση, ίσως και με την Αίγυπτο. Που δεν ήξερε τι έλεγε έτσι μέχρι πρότινος. Θυμάμαι, βέβαια, ναι, και τι είχε πει και του Ντράγκη για παράδειγμα, και τώρα συμμετέχει μαζί με τον Ντράγκη και τον Μακρόν. Βλέπει ότι και ο Μακρόν που υπήρξε η παραξήγηση με τη Λιβύη και θυμάστε τα όπλα που πήγαιναν στην κυβέρνηση Σαράζ, τότε προφανώς είχε παραξήγηση με τις φρεγάτες. Και τα όσα έγιναν, αυτή τη τα έχει γυρίσει με την Τουρκία, γιατί έχει τις εκλογές, είναι και ο Ισλαμικός παράγοντας. Η Ιταλία είναι, παίρνει πολλά όπλα η Τουρκία από την Ιταλία, έτσι, και ελικόπτερα κτλ. Άρα προφανώς τα έχει γυρίσει. Επίσης, κάποια συστήματα που ήταν για τα τουρκικά UAV, τα drones, χρήσιμα. Το θέμα είναι, να ρωτήσω κάτι, Θανάση. Η Τουρκία, πες τα γυρίζει. Οι άλλοι, οι οποίοι τέλος πάντων είχαν θυχθεί για τη συμπεριφορά. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια, πώς να σου πω, ομπρέλα υπό το ΝΑΤΟ όλοι και κοιτάξτε, θα μπείτε όλοι μέσα και μην δημιουργείτε προβλήματα. Και ενώ δημιουργούν οι Τούρκοι τα σχετικά προβλήματα, δεν λέω ότι στο 100%, αυτή τη στιγμή είναι η Αμερικανική πίεση που τους θέλει ενισχυμένους και όπως είδες και στα F-16 το θέμα πάει στη Γερουσία, ενώ τα πολύ αναβαθμισμένα F-16, έτσι. Λοιπόν, με τους S-300 τι γίνεται. Παραμένει, αλλά είναι στη σκιά. Αλλά είναι στη σκιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ οι πύραυλοι ενεργοποιήθηκαν και γίναν δύο δοκιμές πριν από περίπου μήνες τώρα, στη Μαύρη Θάλασσα, από την εκεί κοντά στην περιοχή της Τραπεζούντας, λίγο πιο εδώ, στο πεδίο βολής των Τούρκων, έκτοτε δεν μιλάνε καθόλου. Αυτό που ξέρω από Τούρκο αξιωματικό στο ΝΑΤΟ είναι ότι παραμένουν στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργοποιημένοι.
να τους δώσουν προφανώς, γιατί λόγω συμφωνίας δεν μπορούν να τους δώσουν στην Ουκρανία, γιατί ακούστηκαν και αυτά. Μήπως θα μπορούσαν να τους δώσουν στην Ουκρανία, γιατί πριν και 400 η Ουκρανία δεν τουρμούσε πετάσει αεροπλάνο ρωσικό πάνω από τον εναέριο χώρο της. Εδώ μέσα 300 και έχουν ένα σωρό προβλήματα. Και το θέμα είναι, κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, έτσι απλά ελληνικά, έχει αυτή και δεν το προβάλλουν καθόλου. Δεν πήραν τη δεύτερη συστοιχία, δεν δώσαν χρήματα για τη δεύτερη συστοιχία των πυραυλικών συστημάτων S-400, διατηρούν αυτοί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το θέμα δεν ξέρω πού. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος? Κοιτάξτε, σαν αποχή είχε γίνει σε μια τέτοια περίπτωση, όχι βέβαια θρησκευτική, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και σταμάτησαν τα πυρά εκατέρωθεν. Η αναποχή είχε γίνει, α πούμε, και σε κανένα δύο φάσει στη Μέση Ανατολή, α πούμε, για άλλου λόγου. Ο πόλεμος, να απαντήσω τώρα ευθέως και ρεαλιστικά στον κόσμο, ο πόλεμος έχει πολύ μακρύ δρόμο. Thank you.